και πρόεδροι και κύριοι συνομιλητέ, στην κάθε συνομιλία μου, στην πλατεία Εσωτέρου, οι πολίτε τη Μακεδονία, θα είμαστε αγώνε για μια φορά για να διαγνώσουμε το αυτονόητο ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Είναι η ημέρα που οι κάτοικοι του κρατηδίου, των σκοπίων, θα ψηφίζουν. Βλέπουμε όλη την τρεμούρα του παγκόσμιου συστήματο να στηρίξει αυτό το ψέμα, το μεγάλο ιστορικό ψέμα, και να βοηθήσει τα πετρέλαια τη ιστορία να δημιουργήσουν τέτοιες προοπτικές, οι οποίες στο μέλλον θα είναι ένα αγκάθι για την πορεία της χώρας μας. Και σε εθνικά θέματα και σε οικονομικά θέματα και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Με θλίβει το γεγονός ότι παρότι τόσες φορές έχουμε βάλει το θέμα με τον άνοιγμα των ανθρώπων στο Δημοτικό Συμβούλιο, με μία πρωτοβουλία που η ψηφία δεν θέλησε να πάρει, αυτό το καταγράψει αρνητικά ο ιστορικός του μέλλοντος, ειδικά εμείς οι Ιβεριείς, εμείς οι πολίτες του Δήμου Βέλγιας, που με ένα λόγο παραπάνω που έχουμε και τη Βεργίνα στο Δήμο μας, την ιστορική έδρα του Δήμου μας, θέλαμε κάθε λόγο παραπάνω από κάθε άλλη περιοχή της Μακεδονίας να είμαστε κοντά σε αυτή τη διαδικασία. Θλίβομαι και εγώ, γιατί εδώ πέρα στη διαδικασία όλοι μας είναι σε